Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις και με βλέπετε, θέλω να πλησιάσω όλο και πιο κοντά. Γι' αυτό, Γιώργο, δείξε πρώτα αυτό το μικρό εδώ που μας έχει κλέψει την καρδιά. Από την ώρα που ήρθε, μόνο γελάει. Θαλιά, τι μας έφερες εδώ σήμερα? Το θαύμα μας. Τι άγγελος είναι αυτός? Κοίτα, μωρέ. Θέλεις να σε αφήσουμε κάτω να έρθει? Ναι. Θέλει να σε πάρω εγώ? Έλα, μωρέ. Κοίτα. Τι σου πέσει? Κοίτα, κοίτα. Σαν ψεύτικο. Κοίτα. Σαν κουκλάκι. Δεν χρειάζεσαι βοήθεια? Όχι. Όχι. Σου απαντήσαμε. Αχ, μωρέ. Ήρθε. Νίκο, θυμάσαι πως ήταν η προηγούμενη μας φορά εδώ? Μαύρη. Και τώρα φέρατε έναν άγγελο. Θέλω να χαμογελάω κάθε φορά που σας μιλάω. Θα μου το επιτρέψει και ο κόσμος. Έχετε χάσει δυστυχώς το πρώτο μωρό με τον τρόπο που ο κόσμος ξέρει. Αλλά έχετε φέρει αυτό τον άγγελο εδώ. Και θα μοιράσουμε έτσι τη χαρά με τη λύπη. Γιατί στη ζωή, εκεί που νιώθεις ότι κάποια στιγμή όλα τελειώνουν, έρχεται μια νέα αρχή που απλώς στο άλλο τέλος βάζει μια ανωτελεία. Γιατί τίποτα δεν γίνεται όπως πριν, αλλά ίσως λίγο μέσα αλλάζει λίγο. Και έχεις αυτό τον άγγελο εδώ. Να δει και ο κόσμος τι ακριβώς είχε συμβεί. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο. Η Ευγενία Πουλοπούλου ήρθε σπίτι σας και έχετε πει κάποια, είναι ένα κουκλάκι. Και εσείς μου είχατε δώσει δώρο αυτό το κουκλάκι εδώ. Κοίτα, είναι της αδερφούλας σου αυτό. Μήπως πρέπει να γίνει δικό σου? Για δες το. Κοίτα. Δες το. Αχ, μωρέ. Δικό σου είναι αυτό. Θα σε δώσω εγώ πίσω και θα μου φέρεις εσύ ένα δικό σου άλλο, εντάξει? Δείτε το. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μιλάω τώρα για το παιδί μου, το ουράνιο παιδί μου, το αγγελικό μου. Μισή βρίσκομαι πάνω, μισή βρίσκομαι κάτω. Έχουμε ένα ουράνιο παιδί, ένα παιδί εδώ πέρα και μια ψυχή που χάσαμε επίσης. Η Θάλια και ο Νίκος κρατούν στην αγκαλιά τους την 6 μηνών μπεμπούλα τους. Είναι το μωράκι που ήρθε στον κόσμο ένα χρόνο μετά τον άδικο και ξαφνικό χαμό της 7χρονης κόρης τους Παναγιώτας, που έχασε τη ζωή της όταν ένα φορτηγό την πάτησε στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη στη Νίκαια, την ώρα που περνούσε το φανάρι με τη θεία της. Με δάκρυα στα μάτια, η Θάλια και ο Νίκος μιλούν στην Ευγενία Πουλοπούλου για το θαύμα που ζουν με τον ερχομό της μικρής τους κόρης. Σίγουρα νιώθω ευλογημένη, νιώθω χαρούμενη, ευτυχισμένη γι' αυτό εδώ το πλασματάκι, αλλά υπάρχουν στιγμές που είμαι αλλού. Είμαι στο παιδί μου. Είμαι στη μεγάλη μου, είμαι στη χρυσαφένια μου, όπως λέω. Πώς αποφάσισες να κάνετε δεύτερο παιδάκι? Ήταν επιθυμία της κόρης μου, της μεγάλης. Το ήθελε πάρα πολύ. Ήθελε πάρα πολύ ένα αδερφάκι. Μας το έστειλε. Με το που την πήρα αγκαλιά μου, λύγησα. Είχα δει εκείνη την ημέρα, ξημερώματα, το κορίτσι μου, στον ύπνο μου. Και μου λέει, μπαμπά μου, πάρε μαγκαλίτσα. Τι ένιωσα, το χέρι της Παναγίας, με πήρε από κάτω και με σήκωσε. Να σου πω ότι είχα χάσει και άλλο παιδί, γιατί όταν έφυγε το παιδάκι μας, ήμουνα έγκυος και από το στεναχώρια και από το σοκ το χάσαμε. Με την Αγία Άννα προστάτηδά τους, ο Νίκος και η Θάλια είναι χαρούμενοι. Ωστόσο, όπως λένε, πάντα κάτι θα τους λείπει. Θα βαφτιστεί η Παναγιώτα Άννα. Παναγιώτα, γιατί χρωστάω σε εισαγωγικά πολλά στην Παναγία και θέλω να τιμήσω και το παιδί μου
Και Άννα, γιατί μας συνδέουν πολλά με αυτό το όνομα. Γιατί η Αγία Άννα έρχονταν πολύ μπροστά μας με το σύζυγό μου. Και πέρσι, τέτοια εποχή περίπου, βρεθήκαμε στην Αγία Άννα, στο Ίδρυμα στην Κηφισιά που φιλοξενεί ανήλικα κορίτσια. Και βρεθήκαμε εκεί να δώσουμε χαρά σε αυτά τα παιδιά. Και ήταν και εκεί το εκκλησάκι της Αγίας Άννας. Είναι και ένα σημάδι κι αυτό. Είναι και αυτό ένα σημάδι. Ήταν το εκκλησάκι, ήταν το Ίδρυμα. Και λέω του σύζυγου μου, η Αγία Άννα είναι κοντά μας, του λέω. Η Ζήνα, όταν υποδέχθηκε τον πατέρα της μικρής Παναγιώτας, του έδωσε μια υπόσχεση πως το αρκουδάκι της κορούλας του θα έχει πάντα μια θέση στην εκπομπή, όπως και έχει. Παρακολουθούσα την εκπομπή σας με την κόρη μου. Με αυτό εδώ το αρκουδάκι, τον Ασπρούλη. Θα ήθελα πάρα πολύ αυτό το αρκουδάκι να σας το δώσω. Είναι ένα από τα αγαπημένα αρκουδάκια του παιδιού μου. Είναι η μεγαλύτερη τιμή για μένα. Και αν αυτό έτσι σου δίνει λίγο την ελπίδα ότι θα βλέπεις το κορίτσι σου, θα είναι πάντα εδώ δίπλα μου. Ήτανε... Παρέα και συντροφιά. Θα το θέλει. Θέλω να είναι περήφανη για τους γονείς της. Θέλω να μας περιμένει. Να ξέρει πως την αγαπώ πάρα πολύ και μου λείπει. Κάθε μέρα ζητάω από τη βασίλισσά μου να με συγχωρήσει. Γιατί της έλεγα, όταν θα χρειαστείς τον μπαμπά, φώναξε τον και θα είναι εκεί. Και δεν ήμουν εκεί. Πάντως αυτό δεν έλειψε ούτε το καλοκαίρι, δεν έκανε διακοπές. Ήταν εδώ δίπλα μας κάθε στιγμή. Μας φέρατε και το αγγελάκι σας εδώ μαζί και ήρθαμε σήμερα έτσι να πούμε, μαμά. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ήσασταν και στα δύσκολα και στα εύκολα και στις χαρές και στις λύπες δίπλα μας. Και εσύ, Ζήνα μου, και όλοι οι συνεργάτες σου, τιμήσατε το παιδάκι μου με μεγάλο σεβασμό και αξιοπρέπεια. Και αυτό ήταν ό,τι καλύτερο και ένα ευχαριστώ. Και αυτό εδώ είναι για σένα. Είναι ένα... κάτι μικρά δωράκια, με μεγάλη όμως αξία, άμα τα δεις, και τα έχω φτιάξει εγώ. Είναι από μένα και από την Μπέμπα, την Παναγιώτα μας. Εγώ να σας το δώσω αυτό, να το έχει ενθύμιο. Θα σου πω ότι θέλουμε να το κρατήσεις εσύ. Αλήθεια. Ναι. Και θα σου φέρουμε κι άλλο ένα της Μπέμπας, να τα έχεις μαζί εδώ. Απλώς δεν ξέρω αν μου αξίζει. Το αξίζει και εσένα και στους συνεργάτες σου. Είναι θέλημα της λιαχτίδας. Δεν μπορούμε να το πάρουμε πίσω. Δεν μπορούμε. Αυτό εδώ είναι τόσο γλυκό αγγελάκι που γεννήθηκε στις προσδοκίες αυτής εδώ της εκπομπής. Θυμάσαι τι σου είπα φεύγοντας, ότι ελπίζω ότι την άλλη φορά που θα έρθεις, να έρθει και η Θάλια εδώ, γιατί η Θάλια την πρώτη φορά δεν είχε έρθει στην απώλεια της Παναγιώτας σας. Και σου είπα, νιώθω ότι την επόμενη φορά θα κρατάτε στην αγκαλιά σας ένα μωρό και μου λες, Ζήνα, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι. Και σου είπα, αν υπάρχει ευλογία Θεού, τα θυμάμαι όλα, αυτό δεν σε ρωτάει πότε θα έρθει. Και μου έστειλες μήνυμα βράδυ και μου είπες... Αυτό το παιδί, Ζήνα μου, μου επιτρέπεις. Εννοείται, τι το συζητάμε. Ήρθε με απέραντη αγάπη από σας και από όλους τους ανθρώπους. Πήραμε, εισπράξαμε τέτοια αγάπη. Μιλάει. Που μέχρι και ο Κύριος μας λύγησε. Και μου έφερε αυτό το πλασματάκι. Η πηγολαμπίδα μου. Εγώ έτσι λέω. Η πηγολαμπίδα μου. Θάλια. Εσύ πώς τη λες. Εγώ πριγκίπισσά μου και θαυματάκι μου, χάντρα μου για τα μάτια της. Όλα αυτά όμως στο μισό βαθμό. Ναι. Μισή ευτυχία, μισή χαρά, όλα μισά. Θα μου επιτρέψεις να σου πω κάτι. Ο Θεός το έδωσε ολόκληρο.
και πρέπει να το λάβεις ως ολόκληρο. Δηλαδή, ο άγγελός σας από εκεί ψηλά στον ουρανό θα την προστατεύει. Είμαι σίγουρη. Οπότε, το θαύμα είναι ολόκληρο. Κάτι λείπει. Το καρφί όμως είναι εδώ, Ζηνά μου. Ναι. Κάτι λείπει. Εδώ είναι το καρφί. Ποτέ αυτό. Τρία έχω εδώ μέσα. Τρία καρφιά έχω. Ποτέ δεν θα φύγει αυτό το πράγμα. Το γνωρίζει καλά ο Θανάσης, Νίκο μου, γιατί έχει χάσει και εκείνο το παιδί του. Έχει μιλήσει γι' αυτό. Αλλά εδώ... Όταν την κρατάς στην αγκαλιά σου ή όταν την κράτησες για πρώτη φορά, Θάλια, ποια ήταν τα πρώτα σου συναισθήματα? Ίσως να είναι... Ίσως να μην το δεχτούν κάποιοι αυτό που θα πω, αλλά με το που την είδα, λέω... Ήρθες ξανά. Ήρθες ξανά, ε. Ναι. Είδα την Παναγιώτα, τη μεγάλη μου, την είδα. Δεν είναι το παιδί, ναι. Δεν είναι εκείνη, είναι όμως κάτι δικό της. Προέρχεται από τους γονείς της. Έχει το αίμα της, έχουν το ίδιο αίμα. Είναι κάτι δικό της. Μαγδά, όταν έβλεπες το βίντεο δεν άντεξες, βγήκες έτσι λίγο έξω, σε είδαμε. Έχεις χάσει και εσύ δικό σου άνθρωπο, αλλά θέλω να μου πεις πόσο ουσιαστικά ξαναγεννιέσαι με κάτι τόσο θαυμαστό, αλλά και παράλληλα νιώθεις ότι και πάλι είσαι μισός ανθρωπίνος. Γιατί υπάρχει το ανθρώπινο κομμάτι που ενώ έχεις κάτι στην αγκαλιά, πάντα σου λείπει κάτι άλλο. Και το θυμάμαι και με τον Κώστα το Γρίμπιλα, έτσι, που τώρα είναι στην Αυστραλία. Και παρότι η ζωή τους έφερε και άλλα παιδιά και τα ανακοίνωσε σε μένα και είχα μείνει έτσι και υπάρχει αυτό το βλέμμα, εκείνος πάντα θα θυμάται και εκείνος την Κωνσταντίνα του. Εγώ είναι ίσως από τις σπάνιες, από τότε που έφυγε ο Άγγελος ο ανιψιός μας, είναι από τις σπάνιες φορές στη ζωή μου, ίσως και η μοναδική που έζησα σήμερα, αυτό που λέμε το κλάμα της χαρμολύπης. Σκεφτόμουν το δικό μας τον Άγγελο, είδες σου είπαν, λέω να σας ζήσει το παιδάκι σας που είναι πραγματικά επίγειος Άγγελος. Δεν ήξερα ότι θα είστε εδώ σήμερα, με τον Νίκο τον ξέρω από το Alter, είμαστε μαζί τόσα χρόνια. Και το βλέπω το παιδί και λέω, επιτέλους να πάρετε χαρά στην οικογένειά σας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχετε έναν άγγελο στον ουρανό και έναν άγγελο στη γη. Ειλικρινά σας εύχομαι, μέσα από την καρδιά μου, ευχαριστώ. Κάθε καλό, να έχει υγεία το παιδάκι σας. Το αυτό μου. Να είναι καλά και ξέρετε, δίνετε ελπίδα και στον κόσμο, γιατί περιπτώσεις σαν τις δικές σας είναι πάρα πολλές. Έτσι, εμείς με τον κύριο Καταρινόπουλο σας μιλάμε σαν δύο ανθρώπους που έχουμε χάσει την οικογένειά μας άνθρωπο. Δεν έχουμε κάποιο καινούριο μέλος. Αλλά πραγματικά αυτό είναι η ελπίδα, ρε παιδί μου, ότι μέσα από τις στάχτες, μέσα από τη δυσκολία έρχεται και κάτι καλό. Αυτό νιώθω, δεν ξέρω. Αλλά σας το λέω ειλικρινά, δάκρυα χαρμολύπης δεν έχω ζήσει ποτέ στη ζωή μου. Σκεφτόμουν το δικό μας το παιδί και έβλεπα το δικό σας αυτό το πλάσμα, το όμορφο, που είναι σαν ψεύτικο, σαν κουκλάκι. Και λέω, κοίτα πώς είναι η ζωή. Και μιλάει συνεχώς, σαν απαντάει σε ό,τι λέτε. Συνεχώς. Πόσο είναι τώρα? Είναι 6,5. Είναι 6,5 μηνών, ε. 6,5. Και σίγουρα είσαστε όλοι καλεσμένοι όταν... Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκεί θα είμαι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Παναγιώτα. Εντάξει, είναι απίθανο. Εσύ, Πέτρο μου, είσαι δύσκολος. Αλλά αυτό που λέμε, όταν ο Πέτρος έτσι μέσα στην εκπομπή υπάρχουν αυτά τα ζητήματα, φαίνεται τα ματάκια σου, δεν μπορείς ούτε να βάλεις τα παπούτσια του γονιού. Πέτρο, και φαίνεται. Προσπαθείς κάθε φορά να βρίσκεις έναν τρόπο να κάνεις πως δεν έχεις ακούσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Σε έχω νιώσει, Πέτρο, και με τον Γιώργο μας και άλλες φορές. Δύσκολα διαχειρίζεσαι την απώλεια. Εξελίδε. Δεν μπορείς. Τι να πούμε τώρα. Δεν μπορείς. Τι να πούμε τώρα για αυτούς τους ανθρώπους. Πραγματικά είναι τιμή μας το γεγονός ότι κάθονται στον καναπέ της εκπομπής και φέρανε και τον άγγελό τους μαζί. Συμφωνώ με αυτό το οποίο έλεγες ό,τι αφορά αυτό το όμορφο το αγγελουδάκι. Δεν χρειάζεται μισά πράγματα στη ζωή του, χρειάζεται ολόκληρα. Προκειμένου να μεγαλώσει και εκείνη και να είναι υγιής, ευτυχισμένη και φυσικά να τις μεταφέρουν και οι γονείς τις θύμισες της αδελφής της που δυστυχώς δεν πρόλαβε να ζήσει. Να είναι καλότυχο το παιδάκι. Να είναι καλότυχο και να έχει υγεία. Μόνο χαρές να έχει. Υγεία αυτό. Όθωνα μου,
Και μετά θα έρθω και στον κύριο Κατερινόπουλο και στον Δημήτρη μας. Γιατί εντάξει, θέλω να πω ότι πρέπει να δώσουμε το ευχάριστο μήνυμα. Υπήρχε ένα ατύχημα, έφυγε η Παναγιώτα τους. Ατύχημα. Είναι το λέω όσο πιο έτσι, απλά μπορώ, γιατί δεν θέλω να γυρίσω στο πίσω. Ναι, ρε. Είναι αυτό που λένε, επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Απίστευτα παιχνίδια που παίζει η ζωή, στα οποία πρέπει να βρίσκουμε πάντοτε τη δύναμη να προχωράμε παρακάτω με όλα τα προβλήματα. Εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου ό,τι καλύτερο για εσάς και το παιδάκι σας. Να έχετε την τύχη, την υγεία και την ευτυχία. Και ειλικρινά συγχαρητήρια, γιατί με αγάπη αντιμετωπίσατε αυτό που σας συνέβη. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον τρόπο που εξασφάλισε σε εσάς και την οικογένειά σας την ευτυχία. Να την έχετε αυτήν την αγάπη πάντα μέσα σας και να τη χαρίζετε στο παιδάκι σας. Να είσαι καλά. Πώς μου λέει. Δημήτρη. Ξέρεις, Ζήνα μου, σκεφτόμουν όλη αυτή τη διάρκεια εδώ της συντροφιάς με αυτούς τους ανθρώπους, ότι όσοι πιστεύουμε στο Θεό, ξέρουμε καλά ότι ο θάνατος δεν πρέπει να μας φοβίζει. Ο θάνατος φέρνει ζωή. Και εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους, γιατί ο Θεός σας έφερε ένα δώρο. Όχι να αντικαταστήσει το παιδί σας, που προφανώς αυτό δεν θα γίνει, αλλά να καλύψει τα κενά στην ψυχή σας και να πάρει αυτά τα καρφιά που είπες προηγουμένως. Είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία. Είμαι βέβαιος όμως ότι αυτή εδώ η μικρή θα τα καταφέρει. Να πω κάτι, ναι. Έτσι όπως το νιώθω. Εμείς τα έχουμε πει, Ζήνα, και στο τηλέφωνο. Εμάς, τα παιδιά μας ήταν δίδυμα, έχει μείνει η Μελίνα πίσω. Και έλεγα... Να πεις ποιο παιδάκι ήταν, τι συγγενική σχέση έχετε για κάποιον που δεν το ξέρει. Ναι, εμένα έφυγε ο ανιψιός μου από τροχαίο και ήταν δίδυμα ο Άγγελος και η Μελίνα. Όταν λοιπόν έφυγε ο Άγγελος, πέρυσι το καλοκαίρι, 24 Ιουλίου, μιλάγαμε και με τη Ζήνα κάποια στιγμή και τους λέω, το παιδί που έφυγε μας δίδαξε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή, μην γελιόμαστε. Και η Μελίνα που είναι εδώ μας διδάσκει ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη ζωή. Είναι πολύ δύσκολο, εγώ σας καταλαβαίνω. Να συνεχίσεις να δουλεύεις, να χαμογελάς, να έρθεις στη Ζήνα, να χαμογελάσεις το παιδί. Είναι δύσκολο. Δεν μας έχει μάθει κανείς να διαχειριζόμαστε τις κρίσεις. Πάντως να πω κάτι. Τούτο εδώ χαμογελάει μόνο του. Συνέχεια. Δηλαδή νομίζω αυτό εδώ γεννήθηκε για να τους κάνει να ξαναχαμογελάσουν. Θάλια. Δεν έχει σταματήσει να χαμογελάει. Είναι παιδάκι πολύ κοινωνικό. Θα γελάσει σε όλους, θα μιλήσει, θα πει τα δικά του. Μπορώ να σου πω ότι πολλές φορές στο σπίτι έχω κάποια ξεσπάσματα. Και με κοιτάει, με κοιτάει σοβαρά, σαν να μου λέει, «Μαμά, τι κάνεις τώρα, γιατί σε βλέπω έτσι» και κατευθείαν αλλάζω. Και λέω, «Όχι, δεν θα με βλέπεις έτσι». Είδες όμως πώς τα φέρνει η ευλογία του Θεού για να έρχεται και να χαμογελάει. Δεν έχει σταματήσει. Είναι κούκλα, ζωγραφιστή, Θανάση. Σε βλέπω πώς την καμαρώνεις όλη την ώρα. Και εντάξει, τι να πω. Να ευχηθώ. Είναι η χαρά, καταρχήν. Αυτή και να τη ζήσετε, να τη ζείτε συνέχεια. Όπως όλα τα δάχτυλα του χεριού δεν είναι ίδια, όποιο και να κόψεις θα πονέσεις. Να είναι περισσότερη, μεγαλύτερη χαρά, περισσότερες ώρες, να το πω έτσι, η χαρά και λιγότερες ώρες η λύπη. Είπα προηγουμένως ότι το καρφί θα είναι μονίμως. Αλλά ας είναι περισσότερες ώρες η χαρά και λιγότερες η μαυρίλα ψυχής. Επιτρέψτε μου την έκφραση. Γιατί είναι έτσι. Αυτό τώρα εμείς. Ζήστε τη χαρά. Αυτό... Γιατί εμείς... όταν πέφτει το σκοτάδι και ξαπλώνει στο κρεβάτι, τότε ζεις τη λύπη. Εμείς... Αυτή είναι η μάχη μας. Με την ψυχή μας. Θα είναι μόνιμη. Έχουμε αλλάξει σαν άνθρωποι. Δηλαδή... δεν έχει συναισθήματα. Είσαι ένας κρύος άνθρωπος. Έχει συναισθήματα. Τα συναισθήματα μου είναι... Και ευαισθησίες. Δεν είναι και όταν βλέπεις να παιδάκια να χάνονται, εκεί τρελαίνεσαι περισσότερο. Σύμφωνοι. Δηλαδή, εγώ δηλαδή έχω μια... όταν ακούω για παιδιά και είμαι ηλικιωμένος και με παιδιά, η ψυχή μου είναι πολύ ευαίσθητη. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ και η Θάλια μου δίνουμε μάχη στο να ξαναγίνουμε αυτοί οι γονείς που ήμασταν.
Θα είστε. Δοτικοί είστε έτσι κι αλλιώς. Θα είστε. Απλώς ψυχείτε και σώματι και ήδη έχετε κάνει μεγάλο βήμα. Θα είναι αδικία για αυτό το παιδί να μην δώσουμε αυτό που θα θέλαμε πραγματικά να δώσουμε. Σήμερα όμως ήρθατε εδώ στην εκπομπή και κάνατε ομολογία πίστης. Ομολογία Θεού, ομολογία αγάπης και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί είπατε δημόσια ότι η Παναγία σας το έφερε αυτό το παιδί. Και για μένα είναι το σημαντικότερο. Αυτό το πατουσάκι θέλει τώρα λίγο να παίξει. Εμείς θα πάμε διαφημίσεις, εγώ μετά τις διαφημίσεις θα ανοίξω και το δωράκι. Και αυτό το κουκλάκι τελικά θα μείνει σε μένα. Το άκουσες? Άκουσες? Ναι, μωρέ. Διαφημίσεις.